Επώνυμη καταγγελία. Την ξέρει καλεσμένη, γιατί αυτό ο Παναγιώτης Πετράκης δεν μπορεί να το κρατήσει το στόμα του κλειστό. Τον ρωτήσαμε τώρα. Χθες τα καμαρίνια. Αλλά το έχω κάνει για σένα, το έχω κάνει. Θέλω να ρωτήσω. Θέλαμε να μάθουμε μέσω του Παναγιώτη ποια είναι τα ελαττώματά σου. Α, για θα σας πει ο Παναγιώτης. Καταγγέλλω τη Ζέτα Δούκα, γιατί δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή στις πρόβες να με εκνευρίσει. Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που να ήταν star ή diva. Πάμε, παιδιά! Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που να μην είναι όμορφη. Την καταγγέλλω επειδή παρά είναι γλυκιά. Την καταγγέλλω επειδή παρά είναι σωστή και συνεργάσιμη. Και την καταγγέλλω επειδή έχω αρχίσει να την αγαπάω. Και δεν μ' αρέσει αυτό. Ελαττώματα της Ζέτας Δούκα. Δεν είναι πολύ εκνευριστικό να μην μπορείς να βρεις ελάττωμα με την πρώτη σκέψη. Όλο και κάτι θα έχει, φαντάζομαι, αλλά δεν το έχω ανακαλύψει ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι με προφανή ελαττώματα και άνθρωποι που τα κρύβουν. Η Ζέτα δεν έχει προφανή ελαττώματα. Μέχρι τέλος του καλοκαιριού να ανακαλύψω και κάτι. Δεν μπορεί. Ζέτα, ανοίξου. Πλήρωσες. Παναγιώτη, έχω γεμίσει άλλια. Πραγματικά λίγο. Παρακαλώ στο κοντρόλ, η ομάδα του Ευδής, θυμίστε μου αν ποτέ. Να φέρει χαρτομάτι, λέει. Θέλουμε κάποιον να μιλήσει, ο Παναγιώτης, και είχαμε να πει καλά. Το πλήρωσε. Να σου πω, ο Παναγιώτης είναι ένας πολύ ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Ως εκ τούτου, ένας άνθρωπος που είναι τόσο καλά με τον εαυτό του και με αυτό που κάνει, δεν μπορεί παρά να έχει την καλύτερη ιδέα για τους άλλους. Μόνο όταν είσαι χορτάτος σε αυτά που κάνεις και σε αυτά που. Τέλος πάντων, θέλεις να κάνεις και με την εικόνα σου, μπορείς να μιλήσεις έτσι για έναν άνθρωπο. Και τον ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι μαζί του. Εσύ όμως που.